Σεβασμιότατε, κυρία Περιφερειακή Σύμβουλες, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση της ΣΕΓΕ, που είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, χιλιοεικονέμα βέβαια, που πρώτες οι γυναίκες και κυρίως οι νέες κοπέλες πληρώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, εκτεθειμένη σε μια νέα σκληρή πραγματικότητα με καταργημένα δικαιώματα και κατακτήσεις τόσο χρόνο και αγώνων. Και με αφορμή τα 100 χρόνια από την έναρξη της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου 1912-2012, σκεφτήκαμε να θυμηθούμε τις γυναίκες σε άλλους δύσκολους καιρούς που περνούσε ο τρόπος μας. Η κυρία Μέρι Φάκου, με κάποιο κεφαλαίο, η οποία καθημερινά αφουγκράζεται, μερινά και εργάζεται σε πολλαπλούς ρόλους, θα παρουσιάσει τις περιπτώσεις γυναικών της χώρας στην αντίσταση κατά την ιταλογερμανική περίοδο. Αγαπητή κυρία Μέρι, δεν θα βρούμε εκπλήξεις. Και αφού με ένα άλμα θα φτάσουμε στο σήμερα, θα ακούσουμε από μια νέα κοπέλα, την Αργυρόγειο Βασίλη, πώς βλέπει τη θέση της γυναίκας σήμερα. Η γυναίκα της ΚΟ και οι συνθήκες της ζωής της στις δεκαετίες που μεσολάβησαν, δύσκολες ή εύκολες, στο χωράφι, στη μετανάστευση, την οποία και εγώ έζησα δύο φορές, ή στον πολιτισμό αργότερα, είναι θέμα άλλης εκδήλωσης. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ο λόγος της ομιλητής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Έφη, ήταν έκπληξη όλα αυτά που είπε γι' αυτό. Και λίγο υπερβολικά, σεβασμιότατε, κυρία Περιφερειακή Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, μαθητές φίλες. Οι κύριοι είναι ελάχιστοι και τους υποσχολήσαμε ξεχωριστά. Η 8η Μάρτη είναι η μέρα μνήμης και τιμής των γυναικών. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θυμόμαστε και τιμάμε. Ανατρέξαμε σε άλλους δύσκολους καιρούς, απώλειας της εθνικής κυριαρχίας και θυμηθήκαμε την ανεκτήμητη συμβολή των γυναικών του νησιού μας κατά την περίοδο της ιταλογερμανικής κατοχής. Τις περιπτώσεις εκείνων των γυναικών που ξεχώρισαν με δράση που πιθανόν να είναι άγνωστη στους περισσότερους ή γνωστή σε όσους και όσες βίωσαν τα γεγονότα. Πρόκειται για μια εργασία που είχε παρουσιαστεί στη Λέρο, στο συμπόσιο στα πλαίσια των ημερών μνήμης και δημοκρατίας που αφορούσε τη γυναίκα στην αντίσταση. Θεωρήσαμε όμως ότι καλό είναι να παρουσιαστεί και στην ΚΟ, όχι γιατί είναι μια ιστορική έρευνα επιπέδου ιστορικών άλλων μελετών, αλλά είναι μια προσέγγιση που κάτι προσφέρει. Και νομίζω ότι και εμάς κάτι μας προσφέρει. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι ως γυναική οργάνωση έχουμε χρέος να τιμάμε κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα, που από το δικό της μετερίζει έδωσε και δίνει το καθημερινό της αγώνα για την καλυτέρευση της ζωής της και της κοινωνίας μας. Δεύτερο χρέος, η ιστορική μνήμη. Όποιος λέει δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει. Και τότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Θα αναφερθούμε λοιπόν στην γυναίκα, στην αντίσταση, την ιταλογερμανική περίοδο. Το φαινόμενο της Ελληνίδας γυναίκας που αντιστέκεται παρουσιάζει μια διαχρονικότητα. Αν θέλετε, ξεκινάμε από την εποχή της Αντιγόνης, από την αρχαιότητα. Περνάμε στις γυναίκες σύμβολα της Επανάστασης του 21, όπου σύμφωνα με τον Σολομό οι γυναίκες μάχονται ως σαν γυναίκες. Βρίσκει την κορυφαία του έκφραση στο έπος του 40 και κυρίως την περίοδο της μεγαλειώδους εθνικής αντίστασης. Στα πέτρινα μετακατοχικά χρόνια, στα χρόνια του αντιδικτατορικού αγώνα, στις μετέπειτα εποχές, μπορεί να μεσολάβησαν οι εποχές της ευημερίας και ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης, που τώρα αποδεικνύεται ότι ήταν μοντέλο στρεβλής ανάπτυξης, όμως πάντα υπήρχαν και οι γυναίκες που αντιστέκονταν και οι γυναίκες που βίαιναν για κάποιες άλλες καταστάσεις.